Χαρά, ο Ελλαδίτης προπονητής του Κεραυνού. Μία νίκη σήμερα απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου που είναι μια καλή ομάδα, επικίνδυνη, και όμως ο Κεραυνός σχεδόν σε όλο το 40 λεπτό έδειξε να ελέγχει τον αγώνα. Το πλάνο σας σήμερα θεωρείτε ότι βγήκε στο 100% στο παρκέ? Νομίζω πως ναι. Λάθη γίνονται και λάθη θα γίνονται, είναι σίγουρο. Μην ξεχνάτε ότι και εγώ είμαι αρκετά καινούριος εδώ. Την περασμένη Δευτέρα μας είδε και ο ξένος, προσπαθούμε να τον εντάξουμε και αυτόν στα παιχνίδια και στη φιλοσοφία μας. Ερχόμασταν από δύο άσχημες εμφανίσεις και είχαμε ανάγκη να παίξουμε λίγο καλά και να διορθώνουμε πράγματα. Νομίζω ότι ένα βήμα προς τα μπροστά το κάναμε. Έχει δρόμο ακόμα για να ετοιμαστούμε, να αφομοιώσω τα παιδιά αυτά από το λόγο, να καταλάβω και εγώ το κυπριακό μπάσκετ, γιατί ακόμα είμαι σε εκμάθηση. Και νομίζω μέρα-μέρα όσο δουλεύουμε θα γινόμαστε και καλύτεροι. Μην ξεχνάτε το πρώτο 20ήμερο που χορτάω εδώ. Είχα 6 παίχτες στην προπόνηση. Τραυματίες, κορονοϊός, δεν βρεθήκαμε πάρα πολύ καιρό. Τώρα τελευταίες 7-8 μέρες μαζεύομαστε. Η αλλαγή του παίχτη με τον Κάρτερ στη θέση του Μόρισον αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζετε τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας σας? Νομίζω πως όχι, γιατί προσπαθήσαμε να βρούμε για την εποχή έτσι κάτι πλησιέστερο, στο πολύ κοντινό με τον Μόρισον. Βρήκαμε ένα παιδί λίγο καλύτερα επιθετικά από τον Μόρισον και λίγο χειρότερο αμυντικά, αλλά νομίζω ότι βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο. Σήμερα είδαμε και αρκετούς παίχτες που ίσως να μην έπαιρναν τόσα λεπτά συμμετοχής στην αρχή της σεζόν να λαμβάνουν περισσότερο χρόνο, και το είδαμε και τα προηγούμενα παιχνίδια αυτό. Το να βλέπουμε μεγαλύτερο rotation από πλευράς του coach του Κεραυνού είναι κομμάτι του τρόπου που προσεγγίζεται τον αγώνα? Ναι, γιατί εμείς θέλουμε να τρέξουμε αρκετά. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα παιχνίδι με 5 ή 6 παιδιά. Πρέπει να μπουν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο γήπεδο. Αν θες να είσαι πιεστικός, αν θες να τρέξεις, αν θες να κάνεις πράγματα. Το κυπριακό πρωτάθλημα γενικότερα είπατε ότι το μαθαίνετε ακόμα. Πράγματι είναι η πρώτη σας εμπειρία από το πρωτάθλημα. Ποια είναι η πρώτη σας εντύπωση, τόσο από πλευράς του επίπεδου της δικής σας ομάδας, της οργάνωσης, αλλά και της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος? Μέχρι τώρα οι εικόνες που έχουν, εμείς πέρασαμε πολύ δύσκολα στην Πάφο. Επίσης εδώ με την ανόρθωση πάλι ταλαιπωρηθήκαμε. Νομίζω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Βέβαια πιστεύω ότι είναι. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν ζω ακόμα εδώ για να καταλάβω. Νομίζω ότι το τρεις ξένοι είναι δύσκολο. Μάλλον είναι κακή επιλογή. Η δικιά μου αίσθηση και με τα δικά μου βιώματα από την Ελλάδα. Νομίζω ότι το τρεις ξένοι είναι δύσκολο. Από πλευρά εννοείται βάθους στο ρόστερ και ότι δεν έχετε επιλογή. Ναι. Ξέρω ότι είναι υπερβολικό και το 6, αλλά και το 3 φαντάζει λίγο. Κάποτε είχαμε 12. Και οι Κύπροι βασιμπολίστες πού ήταν? Στη δεύτερη κατηγορία ή σπίτι τους? Όχι. Καλό είναι να βάζει παιδιά να παίζουν, αλλά όχι από το ένα άκρο στο άλλο. Έτσι, μια τελευταία ερώτηση για τη συνέχεια. Ο Κεραυνός πόσο καλύτερος μπορεί να είναι μέχρι το τέλος της regular season? Πόσο πολύ θέλετε να βελτιώσετε αυτή την ομάδα? Ξέρει, θα δούμε. Παλεύουμε πολύ και τα παιδιά έχουν διάθεση. Δουλεύουμε σκληρά, δουλεύουμε πολύ, έχουν κουράγια πολλά γιατί τα ταλαιπωριούνται εδώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 6-7 πρώτους που ήρθαν εδώ, γιατί ταλαιπωρηθήκαν πολύ τον πρώτο μήνα για να βγάλουν τα παιχνίδια 5 και 6 άτομα. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, εγώ ευχαριστώ.